Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με αφορμή τις ευρωεκλογές, αλλά και με αφορμή την Ευρώπη, γιατί αυτό αφορούν οι ευρωεκλογές, άσχετα αν το θέμα εδώ είναι η 13η και η 14η σύνταξη και το στεγαστικό πρόγραμμα των κομμάτων και ο ΦΠΑ και όλα αυτά. Παρακάλεσα τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Πάσχο Μανδραβέλη, και τον οποίο ευχαριστώ θερμά, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Γεια σου Πάσχο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους web θεατές. Λοιπόν, έλεγα το εξής. Κοίταζα χθεσινά στοιχεία, έτσι. Χθεσινά στοιχεία βγήκανε μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, μπορεί να είναι και λιγότερο από δεκαήμερο, εκταμιεύτηκαν ή θα εκταμιευτούν, αποφασίστηκε να εκταμιευτούν περισσότερα από 6-7 δισεκατομμύρια για αμυντικό εξοπλισμό της Ουκρανίας. Σε αυτά μέσα πλέον αυτών είναι καμιά 30 F-16 που θα δώσει το Βέλγιο, μια συστοιχεία Patriot που θα δώσει η Ολλανδία, οι Scalp, οι πύραυλοι που έχουν τεράστια εμβέλεια από τη Γαλλία. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα εδώ στην άκρη της Ευρώπης. Ναι, η ιστορία της Ουκρανίας βαρύνεται πολύ από ένα ιστορικό προηγούμενο. Και το ιστορικό προηγούμενο ονομάζεται Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλοι ξέρουμε ότι οι σύμμαχοι τότε υποχώρησαν σε έναν Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος έλεγε ότι μέρος της Τσεχοσλοβακίας, τότε Τσεχοσλοβακίας, η Σουδητία, ναι, ήταν γερμανόφωνη περιοχή, και αν θα έπαιρνε αυτή την περιοχή θα ησύχαζε ο κόσμος. Η Συμφωνία του Μονάχου. Είχαμε τη Συμφωνία του Μονάχου που του δώσαν τη Σουδητία. Σουδητία, ναι. Μετά αυτός πήρε όλη την Τσεχοσλοβακία και μετά επιτέθηκε και στην Πολωνία. Και στην Πολωνία και ξεκίνησε ο πόλεμος. Επομένως, με βάση αυτό το ιστορικό, έχει υποχρέωση η Ευρώπη πια να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί σε ένα δικτάτορα που, εντάξει, δεν είναι ο Χίτλερ, ναι, αλλά ξέρουμε πώς λειτουργούν όλοι οι δικτάτορες. Οι δικτάτορες, προκειμένου να εκτονώνουν την εσωτερική γκρίνια που έχουν, κάνουν εξωτερικούς πολέμους, ναι, για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βέβαια, σε όλα αυτά έπρεπε να πούμε, δεν είπα το σημαντικότερο, τη συμφωνία Σόλτς με Μακρόν, που επιτρέπει στους Ουκρανούς πια να κάνουν χρήση των οπλικών συστημάτων και στην επικράτεια, να μπορούμε να κάνουν χτυπήματα στην επικράτεια της Ρωσίας. Γιατί το λέω? Γιατί γίνονται πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, όπως επισημαίνεις και εσύ, τα οποία όμως ουδέν απασχολούν κανέναν εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, γενικότερα η ύλη που αφορά την Ευρώπη, σαν να μην φτάνει εδώ, κάπου να εκπνέει, ας πούμε, η ισχύς, και όταν φτάνει, περνάει τα δικά μας σύνορα, έχει ως επικαιρότητα μηδενή στην αξία της. Εσείς οι νέοι δεν θυμάστε ότι σε όλες τις ευρωεκλογές το ίδιο κάναμε. έδειξα νωρίτερα τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, πόσο φθήνουσα είναι από το 81 μέχρι το 2009. Κατέβαινε σκαλιά. Ξεκίνησε δηλαδή συμμετοχή 82% το 81 και το 2009 πήγε στο 52. Ξανανέβηκε λίγο το 14 και το 19, αλλά 30 μονάδες κάτω. Ναι, βέβαια το 81 ήταν και οι εθνικές εκλογές μαζί και, ναι, υπήρχε και το αίτημα, ναι, της αλλαγής. Υπήρχε μια καλή πρόταση τότε που είχε κάνει ο κύριος Ραγκούσης στον εκλογικό νόμο να γίνεται μαζί με τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές, που δυστυχώς και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, ναι, αυτό το νομοθέτημα, γιατί ψηφίστηκε και κάποια φορά ψηφίσαμε, ναι, νομίζω μαζί με τις δημοτικές. Το επαναφέρανε κατά το ίμιση, δηλαδή διευρύνανε την τετραετία, την ξανακάνανε πενταετία, αλλά το νομοθέτημα, ναι, Ραγκούση ήταν η πενταετία αυτή να συμπίπτει με την πενταετία των ευρωεκλογών, να γλιτώνουμε περίπου 100 εκατομμύρια που στοιχίζουν οι εκλογές και, ναι, να πηγαίνει ο κόσμος στην κάλπη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ακριβώς. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, δεν ξέρω τώρα, έχει πολλά να ασχοληθεί. Να βρει πόσο είναι η τιμή της φέτας, ας, ναι, πούμε, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για αυτή τη φθήνουσα απορία όσον αφορά στη συμμετοχή του κόσμου στις ευρωεκλογές. Μαρτυρά μια επαναδιαπραγμάτευση, θα μπορούσε να μαρτυρά έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης με την Ευρώπη? Δηλαδή, μήπως την περίοδο της οικονομικής κρίσης έγιναν ζυμώσεις στην ελληνική κοινωνία επαναπροσδιορισμού της Ευρώπης γενικά? Υπήρξε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Η κρίση σκίασε
το όραμα της Ευρώπης που είχε η ελληνική κοινωνία. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή όλη η Δύση βρίσκεται σε μια παρακμή, θα έλεγα, σε έναν φόβο μάλλον παρακμής, δεν το έλεγα παρακμής, αρχίζει όλη η Δύση να ασχολείται πολύ περισσότερο με τα δικά της, αντί να σκέφτεται τη μεγάλη εικόνα, τη συνολική εικόνα, που είτε αυτό λέγεται κάποιους παγκόσμιους κανόνες της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είτε αυτό λέγεται Ευρώπη. Επομένως δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Παντού η συμμετοχή μειώνεται. Σε όλη την Ευρώπη θα είναι μειωμένη. Και από την άλλη μεριά αυτό φαίνεται και από ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο που είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Σε μια δημοσκόπηση που διάβαζα τώρα του Πολίτικο, τα δύο κόμματα της ακροδεξιάς, αν μπορούσαν να ενωθούν, θα είχαν μεγαλύτερο ποσοστό και από το πρώτο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα. Επομένως, αν η Δύση, αν ο δυτικός κόσμος και πολύ περισσότερο η Ευρώπη δεν αποβάλει αυτούς τους φόβους, που εντάξει, είναι κατανοητοί, αλλά δεν είναι και δικαιολογημένοι. Στο κάτω-κάτω της γραφής κάποιες οπισθοχωρήσεις που έχουμε στο βιετικό επίπεδο κτλ. Δεν είναι η καταστροφή. Ναι. Είμαστε ακόμα στην πιο πλουσιότερη περιοχή του κόσμου. Έτσι. Να σου πω, βέβαια σκέφτομαι τώρα, αν ήμουν φιλάθλος και ήθελα να πάω στο γήπεδο και ήξερα ότι έχει κριθεί το πρωτάθλημα και δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή δεν υπάρχει το κίνητρο του ανταγωνισμού να παρακολουθήσω το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αναλογίες στις εκλογές. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει διακύβευμα για την πρώτη θέση. Τελεία. Δεύτερον, δεν ξέρω πόσο το γεγονός ότι οι δύο που έπονται, δηλαδή Κασελάκης Ανδρουλάκης, οι ίδιοι ως μονάδες, ως προσωπικότητες, αξιολογούνται η καταλληλότητά τους για ένα μεγαλύτερο αξίωμα, το αξίωμα του Πρωθυπουργού, στο ίμιση του ποσοστού που συμμαζεύουν που συγκεντρώνουν τα κόμματά τους. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχεις ένα δεδομένο νικητή και έχεις δεύτερο και τρίτο που τους βαθμολογούν πολύ χαμηλά οι πολίτες. Και δεν ξέρω αυτό από μόνο του αν είναι ένα σοβαρό αντικίνητρο. Αυτό είναι ένα σοβαρό αντικίνητρο, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι. Γιατί εγώ ξέρω πολλούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές, οι οποίοι είναι πιο κοντά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης από ότι είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Επομένως, είναι αντικίνητρο επειδή ακριβώς σκεφτόμαστε τις ευρωεκλογές με όρους εθνικών εκλογών. Εδώ ψηφίζουμε για την δημιουργία ευρωπαϊκών ομάδων. Επομένως, φαντάζομαι ότι κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν οπαδοί στα αριστερά που είναι, θα νιώθουν πιο άνετα με το να είναι με το Λαϊκό Κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, αλλά ναι. Ξέρω πολλούς οι οποίοι έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη για τους χύψη ο μεγαλόγους, αλλά είναι πιο κοντά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ναι, ναι. Διάβαζα και ένα σημείωμα με την αφορμή της εγχώριας εικόνας, τέλος πάντων, που υπάρχει για την περίφημη δήλωση του Κασελάκη που λέει αν υπάρχει κάποιος που είναι καλύτερος από μένα, που μπορεί καλύτερα από μένα να ενώσει την κοινωνία, να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό, να κάνει ένα οικονομικό θαύμα για τη χώρα, δείξτε το όνομα να το στηρίξω. Ταπεινόφρον θα έλεγα. Ναι. Και πιο ταπεινόφρον. Αν υπάρχει κανένας πιο ταπεινόφρον από τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι λίγο πρωτόγνωρα, με την έννοια ότι ακούς πράγματα που δεν έχεις ακούσει ποτέ στα 40 χρόνια που παρακολουθείς εκλογές. Ναι, και γιατί, διότι είναι και αστήρικτα. Δηλαδή, ο κύριος Κασελάκης μπορεί να είναι αυτό που λέει, ξέρω εγώ, ναι, ο καλύτερος, ναι, ενοποιητής του χώρου. Αλλά σε ποια βάση? Τον ακούμε μία έτσι, μία αλλιώς. Να διοικήσει τη χώρα. Ναι. Με τι έχει έγκυα? Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι έχει διοικήσει ο κ. Κασελάκης. Μας λέει ο ίδιος ότι είναι ένας καλός επιχειρηματίας στην Αμερική. Δεν ξέρουμε, ναι, ποιες επιχειρήσεις έχει διοικήσει για να δούμε, ναι, αν πράγματι τις διοίκησε σωστά. Επομένως, δεν είναι ότι είναι μόνο πρωτόγνωρα και είναι και αλαζονικά. Είναι ότι είναι και αστήρικτα. Το project Κασελάκη, αυτό που ακούει κανείς μιλώντας με, κάνοντας το ρεπορτάζ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι έχει στο μυαλό του ένα κόμμα σαν το Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική. Αυτό είναι το project. Το ερώτημα είναι η ελληνική κοινωνία αμερικανική κοινωνία? Δηλαδή υπάρχουν κοινά σημεία πολλά? Όχι, αλλά
ελπίζω να ξέρει ότι στο Δημοκρατικό Κόμμα δεν είναι ένα ενιαίο κόμμα. Ας πούμε στο ζήτημα της Παλαιστίνης, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν, δεν φορείται καθόλου από τις ίδιες αντιλήψεις. Υπάρχουν σφόδρα οι φιλοϊσραηλινοί που δικαιολογούν ακόμα και τα εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού, όπως υπάρχουν και πολλοί φιλοπαλαιστίνοι οι οποίοι, εντάξει, ενοχλήθηκαν, δεν θα λέγω ότι δεν ενοχλήθηκαν, αλλά δεν, δεν προτάσουν τέλος πάντων τα εγκλήματα της Χαμάς. Επομένως, είναι καλό και αυτό σαν ταμπέλα, αλλά μου ακούγεται περίπου σαν το άλλο ότι εγώ είμαι ο καλύτερος να ενοποιήσω, να διοικήσω κτλ. Είναι λίγο και αυτό αστήρικτο. Ναι. Να σου πω τώρα, Πάσου, για να φύγουμε λίγο από την ύλη των ευρωεκλογών, απλώς την εμπειρία σου και τη σοφία σου θέλω να επικαλεστώ. Πες μου αλήθεια, αυτό το πρόστιμο των 400.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή τη διαρροή των στοιχείων μιας ομάδας εκλογέων, τέλος πάντων, που ήταν εγγεγραμμένη στους απόδημους. Ποιος το πληρώνει, δηλαδή, τι κάνει το κράτος, βγάζει από μια τσέπη, τα βάζει στην άλλη, βάζει μια έκτακτη φορολογία για να μαζέψει αυτά τα λεφτά για να τα πληρώσει, τα πληρώνει κανείς, δεν τα πληρώνει κανείς, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι, καταρχάς, ναι, αυτό είναι το παράδοξο. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόσημο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν σε αυτή την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ο κύριος οικονόμου, ο οποίος αποπέμφθηκε, λέει ότι δεν τα πήρα εγώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποιο άλλο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μου τα έδωσε. Επομένως, και δεν τον κατονόμασε και λέει ότι θα το κατονομάσει με υπόμνημα εν ευθέτω χρόνο. Επομένως, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τώρα, για αυτά τα 400 χιλιάρικα. Ναι, από τη μια τσέπη του κράτους θα πάνε στην άλλη. Αλλά μπαίνει ένα ζήτημα. Το γεγονός ότι αυτά ήταν κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η ευθύνη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λεφτά να πληρώσει τα προηγούμενα χρέη, να έχει λεφτά τώρα να πληρώσει 400 χιλιάρικα πρόστιμο, αλλά τέλος πάντων τυπικώς πρέπει να διερευνηθεί και αυτό. Ναι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Πάσχο, πριν φύγεις να σου δείξω, δεν ξέρω αν τι είδες την δημοσκόπηση που έχει το Euractiv για τις πολιτικές ομάδες, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Το κοίταζα τώρα, αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά του ID, του δεξιού κόμματος, και του ECR που είναι οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές, τα δύο δεξιά, υπερδεξιά κόμματα, πολιτικές ομάδες, είναι 12,2 συν 9,1, υπερβαίνουν το ποσοστό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το 21,3%, και ασφαλώς και τους σοσιαλδημοκράτες το 20%. Είναι αλήθεια αυτό που λες, θα μπορούσε να ήταν η πρώτη πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο αν τα δύο κόμματα αυτά συνενώνονταν. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Και πρέπει να προσέξουμε και στην Ελλάδα, γιατί διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο ότι η ελληνική ακροδεξιά είναι κάτω από το ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Μην βρεθούμε και εδώ σε περίεργες εκπλήξεις. Ναι. Σε ανησυχεί αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι μπορεί ξαφνικά με κάποιο τρόπο το Ευρωκοινοβούλιο να μεταβάλει τους συσχετισμούς σε ποσοστό που θα είναι... Θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, αν δηλαδή αποφασίσουν να συνεργαστούν και να καταθέτουν κοινά ψηφίσματα ή να έχουν κοινή συμπεριφορά στο ψηφοδέλτιο, στις ψηφοφορίες, αμέσως είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στην Ευρώπη. Με ανησυχεί διτός. Πρώτον, εδώ έναν Όρμπαν έχουμε και τρομάζουμε να τα φέρουμε πέρα στην Ευρώπη με τις φιλοπουτινικές και τις ακροδεξιές του τάσεις. Το δεύτερο που με ανησυχεί είναι το εξής, ότι εμφανίζονται μεγάλα ποσοστά φιλοακροδεξιών στις νεαρότερες ηλικίες. Ναι. Που σημαίνει, με ανησυχεί για το επίπεδο εκπαίδευσης, όχι στην Ελλάδα, τα ξέρουμε, αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν παιδιά, διάβαζα σε αυτό το ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα η Καθημερινή, που διάφοροι Γερμανοί τραγουδούσαν, νεαροί Γερμανοί έξω από παμπ, φιλοναζιστικά τραγούδια. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια νέα γενιά στην Ευρώπη, ξύλα πελέκητα. Ναι. Δεν έχουν διαβάσει την ιστορία. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, στην Καθημερινή είδα προθές ή αντιπροθές το ρεπορτάζ που έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις στους νέους ψηφοφόρους στην Ευρώπη δείχνουν με μεγάλο ποσοστό υπεροχή της δεξιάς παύλα ακροδεξιάς.
Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή η ακροδεξιά είναι πάντα η πιο επικίνδυνη από τη ριζοσπαστική αριστερά. Η ριζοσπαστική αριστερά έχει ένα όπα μέχρι εδώ. Ναι. Στην ακροδεξιά έχουμε δει τα χειρότερα. Ναι. Πάσχο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και ευθύνη. Εγώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.